Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι ακριβώς, θα κινηθώ στη λογική την οποία αναφέρατε. Κύριε Γεωργιάδη, όλες τις προηγούμενες μέρες και στις επιτροπές, αλλά και πριν στο δημόσιο διάλογο, μας κατηγορούσατε γιατί μεταθέτουμε την ημερομηνία από το Μάιο τον Οκτώβριο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γνωρίζετε ότι πράγματι θεσπίζει αυτόν τον διαχωρισμό, ο οποίος θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές και έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Και μας λέγατε, αφού θα συμπέσουν η μετάθεση των εκλογών με τις εθνικές, ποιο είναι το όφελος να τις αποσυνδέσετε από τις ευρωεκλογές. Άρα τώρα λοιπόν, που για συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονται με αυτή την υφέρπουσα διαρροή γύρω από τα θέματα της συνταγματικότητας, υιοθετούμε αυτό το οποίο μας λέγατε να κάνουμε, μας λέτε ότι αλλάζουμε θέση. Εσείς γιατί αλλάζετε αυτή τη στιγμή την επιχειρηματολογία σας? Γιατί αλλάζετε? Θα μπορούσα να πείτε ότι επιβεβαιωθήκατε, ότι υιοθετήσαμε την λογική σας. Αλλά προσέξτε όμως, ναι, να δείτε. Για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού τα έχουμε πει, θεωρώ ότι όσα λέτε είναι υποκριτικά. Είχατε πάρα πολλές ευκαιρίες ως προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν κάνατε τίποτα. Θεωρείτε ότι σας ευνοεί αυτό το ζήτημα, ότι είναι ένα ευνοϊκό πεδίο? Δεν ξέρω πόσο ευνοϊκό πεδίο είναι. Διότι οι χιλιάδες των νέων ανθρώπων που φύγανε, φύγανε λόγω της δικιάς σας πολιτικής. Όχι μόνο της δικιάς σας, και της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, διευκρίνηση ζητήσατε να κάνετε, όχι τοποθέτηση επιθέματος που μιλήσατε στην πρωτολογία σας. Είναι 1:33, έχω 2 λεπτά. Ναι, παρακαλώ πολύ, ναι, αλλά δεν θα με δουλεύετε εμένα. Η διευκρίνηση είναι διευκρίνηση. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω? Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα της απλής αναλογικής, μέχρι το 2000, που όλα τα ψηφίσματα της ΚΕΔΕ ήταν ομόφωνα υπέρ της απλής αναλογικής, τι επιδίωκε τον αυτοχειριασμό της η τοπική αυτοδιοίκηση? Τον αυτοχειριασμό της? Όχι βέβαια. Εσείς έχετε δείξει την αλλεργία, την απέχθεια στη δημοκρατική διαδικασία. Και όσον αφορά για τις νέες δυνατότητες των άκρων να εκφράζονται με την καθιέρωση της απλής αναλογικής και ιδιαίτερα την ευαισθησία σας για τη Χρυσή Αυγή, δεν πρέπει να το λέτε εσείς που έχετε βάλει σε έναν ιδιότυπο ανταγωνισμό το κόμμα σας με την Χρυσή Αυγή, υιοθετώντας έναν τυχοδιοκτικό εθνολαϊκισμό. Άρα λοιπόν εσείς προσωπικά ευθύνεστε για αυτή την μετατόπιση σήμερα στο προφίλ και στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτόν τον ιδιότυπο ανταγωνισμό με τη Χρυσή Αυγή. Αλλού λοιπόν τέτοιες ευαισθησίες.